Άρα για να φρενάρουμε κάποια καινούργια έτσι υποπαραλλαγή, κάποια νέα μετάλλαξη, όπλο και λύση, είναι ο εμβολιασμός, η συνέχιση των εμβολιασμών, κύριε καθηγητά. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το εμβόλιο που υπάρχει μας καλύπτει από το να μην νοσήσουμε σοβαρά. Και είναι υποχρεωτικό, θα έλεγα, για ηλικίες άνω των 60 ετών και άτομα τα οποία έχουν διάφορες νοσηρότητες. Με την έλευση ενός νέου εμβολίου με τα στελέχη όμικρον, τα πράγματα θα είναι σαφώς καλύτερα. Όμως πάντοτε μια καινούρια παραλλαγή δεν θα καλύπτεται αμέσως από ένα νέο εμβόλιο. Mm-hmm. Όμως σίγουρα αυτό έχει αποδειχθεί επιστημονικά, υπάρχει πλήθος δημοσίευσεων ότι ο εμβολιασμός μας προστατεύει από σοβαρή νόσηση. Ναι. Κύριε καθηγητά, ξέρετε, ακούμε σας, βλέπουμε και τα νεότερα τι γίνεται από το επιστημονικό πεδίο, δηλαδή στη Μεγάλη Βρετανία που έχουμε τώρα τα νεότερα σχετικά με το εμβόλιο της Moderna που θα καλύπτει και την Omicron. Λοιπόν, βλέπουμε όλες αυτές τις προσπάθειες για νέα εμβόλια επικαιροποιημένα που θα καλύπτουν, θα πιάνουν την Omicron, αλλά στην άλλη πλευρά καιροφυλακτεί και ο κένταυρος. Κοιτάξτε, ο κένταυρος είναι μία ουσιαστικά παραλλαγή της Omicron 2, δηλαδή είναι από το γενεολογικό κέντρο της Omicron 2, άρα δεν περιμένουμε να έχει κάποια διαφορετική συμπεριφορά από αυτό που γνωρίζουμε έως τώρα με την Omicron. Άρα το εμβόλιο αυτό θα καλύψει και αυτή την παραλλαγή.